Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας ακόμα μια φορά από την φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη 87,5. Αρχείων πολιτισμού η εκπομπή Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Γιάννης Μανόπουλος στον ήχο εκεί απέναντι. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν το ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Τα γλυκά που τρως και δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν. Την Αγία Βαρβάρα, αναζητήστε το. Και οι χειροποίητες πίτες του Νίκου του Σαρόγλου, αυτού του Πόντιου, με έξτρα παρθένο αγνό ελαιόλαδο και αγνά υλικά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γιατί είμαστε ό,τι τρώμε. Και έτσι λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, θα ευχηθώ στον φίλο μου, τον κολλητό μου που είναι στην άλλη μεριά του μικροφόνου, καλεσμένος μου σήμερα, να έχει υγεία, γιατί έχουμε πιει τις τσιρακές μας εμείς εδώ πέρα. Και το σχολιάζαμε, Νίκο Παπανδρέου, ότι όταν πίνουμε λέμε «για μας». Δηλαδή, πίνουμε στην υγεία και μόνο, στο να έχουμε την υγεία μας. Έτσι. Έτσι. Έτσι, διότι τα υπόλοιπα είναι δεύτερα και καταϊδρωμένα. Εγώ βέβαια σήμερα, όσο μην κουράστηκα πολύ για να φέρω, ξέρεις αυτά, όσο υποσχέθηκα. Θα τα έχεις κουβαλήσει, έτσι. Έτσι. Τα αρχεία καταγραφών του οργανισμού. Απλώς όταν με είδε ο Μανόπουλος, νόμιζε, λέει, μπουνταστικάκια με τα αρχεία. Στο φορτηγό έξω. Είναι, πώς το λέμε, δεν είναι χάλκινα βέβαια, σαν και εκείνα τι το είναι. Ασθένει, αλλά είναι άειλα κατά κάποιον τρόπο. Έτσι, χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, μιλάνε για την ιστορία του, καταγράφουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, ό,τι εκπέμπεται, ό,τι μπορεί να προσλάβει ο άνθρωπος, διότι τον άνθρωπο δύο χεράκια, δύο ποδαράκια, ξεχάστε τον. Θα πρέπει να μπούμε σε άλλα βάθη, να μπούμε σε άλλες διαστάσεις για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Να καταλάβουμε ότι όλα είναι γραμμένα. Όχι γραμμένα από τη μοίρα, γραμμένα από τη ζωή. Ναι, όχι με την έννοια του πεπρωμένου, δηλαδή, του, αν και το πεπρωμένο είναι ελληνική λέξη από το πέπρωτε, αυτό που σου πρέπει, όχι με την έννοια την ανατολίτικη, δηλαδή. Το... Εδώ ο πολιτισμός μας είναι λίγο διαφορετικός. Ο πολιτισμός μας είναι ουσιαστικά κβαντικός, διότι όλα στη βάση και στο τέλος μετατρέπονται σε αυτά που λέμε κβάντα, δηλαδή στοιχειώδεις μορφές ενέργειας, συχνότητες αν το θες ή σωματίδια αν το θες, και ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να καταγράφει. Δηλαδή ο Πυθαγόρας είχε πάλι δίκιο που τα πάντα είναι αριθμός, έτσι. Όλοι είχαν δίκιο. Δηλαδή αυτά τα μεγάλα πνεύματα, τα οποία ουσιαστικά ήταν αυτά τα οποία διευκρίνησαν, ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά θεμελίωσαν τον ελληνικό πολιτισμό, διότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι τι εστί, τι είναι. Τις απαντήσεις τις δώσανε. Δώσαν τις απαντήσεις οι οποίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλούς και διάφορους τρόπους, δεν θα εξηγήσουμε τώρα ακριβώς τι, μείναν κρυμμένα, βέβαια όχι κατά το φύσης του κρύπτεστε ή δεν εφιλήν, αλλά διότι έτσι έπρεπε για να, πώς το λέμε, προβατοποιήσουν τους ανθρώπους, να τους μοσχαροποιήσουν τους ανθρώπους και διάφορα. Πυμνιοποιήσουν. Να πυμνιοποιήσουν και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει βούληση, να μην υπάρχει θέληση, να μην υπάρχει η πρόθεση. Και βέβαια από εκεί και πέρα να περιμένεις συμπεριφορές ανθρώπων και να κάνεις ό,τι πιο σημάδι θες, ότι ρε παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα, ενάντια στις καταγραφές οι οποίες υπάρχουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χυμαρόδης ο Νίκος, μπήκε με το καλημέρα για να σαρώσει το γήπεδο. Να εξηγήσουμε λοιπόν για ποια αρχεία μιλάει. Το θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι τα αρχεία των καταγραφών του ανθρώπου. Δηλαδή αυτά που καταγράφει ο άνθρωπος, όπως όταν πατάτε στο κομπιούτερ σας το save, για να καταλάβει ο Μανόπουλος και η ηλικία του Μανόπουλου αυτό που λέμε, και αποθηκεύεται αυτό. Την εργασία που κάνατε σήμερα, με αυτόν τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος κάνει ένα save, έτσι, και αποθηκεύει σήμερα αυτά που έζησε όλη την ημέρα του, τα αποθηκεύει μέσα του σε ένα σκληρό. Εμείς θα πούμε ποιος είναι ο σκληρός. Αυτά είναι τα αρχεία καταγραφής του ανθρώπου, αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και μια ευρύτερη ομάδα γύρω από αυτόν, με το οποίο έχει αναστραφεί αυτή την ημέρα. Και όχι μόνον, γιατί έχουν να κάνουν και με το παρελθόν, έχουν να κάνουν με τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου, και όχι μόνο, έχουν να κάνουν με πάρα πολλές γενναίες
πίσω, όπου βέβαια αυτή τη στιγμή έχουν απελευθερωθεί αρχεία τα οποία πάνε μέχρι 7 γενιές πίσω. 7 γενιές. Και όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το αρχείο, όλες αυτές τις πληροφορίες και καταγραφές είναι στο επιγονιδίωμα. Πριν πούμε για αυτό τον όρο, τη λέξη, θα ήθελα να μου δώσει την ευκαιρία να πω πιότερα πράγματα και γιατί συμβαίνει αυτή η ιστορία και πώς συμβαίνει αυτή. Θέλω να πω ότι... ναι, στο επιγονιδίωμα είναι. Ναι, θέλω να πω ότι για να καταλάβουμε τι είναι το επιγονιδίωμα, πρέπει να δούμε τι είναι το γονιδίωμα. Διότι μπαίνει αυτή η ρημάδα, η πρόθεση εκεί πέρα στην ελληνική γλώσσα. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο δομικό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αγνοείτο μέχρι πρόσφατα, αν και ξέραν ότι υπάρχει μια μεμβράνη η οποία είναι γύρω-γύρω από τον άνθρωπο. Αλλά έχει μια μικρή ιστορία, δηλαδή όταν το 1949 ο Λυσένκο, ένας σοβιετικός βιολόγος, είπε ότι αν πάρεις μπιζέλια και για 10 γενιές τα καλλιεργήσεις με συγκεκριμένο τρόπο, στο τέλος τους αποδίδεις τα χαρακτηριστικά τα οποία εσύ ήθελες και βέβαια πέσανε πάνω τον φάνε. Τι είναι αυτά που λέει, δηλαδή ξέρεις τώρα. Δηλαδή, θέλω να... τροποποιώ τα μπιζέλια εγώ. Δηλαδή ναι, τροποποιώ εγώ τα μπιζέλια φτιάχνοντας ένα περιβάλλον. Διότι υποτίθεται ότι ο άνθρωπος κατά κάποιους είναι ένας αλεξιπτωτιστής ο οποίος πέφτει, καμιά φορά κόβεται το αλεξίπτωτο και πέφτει και τελειώνει. Κάποιες φορές υποτίθεται ότι προσγειώνεται κάπου και από εκεί πέρα λειτουργεί ανεξάρτητα. Εγώ θα λέγα κούνια που το σκούναγε. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι αλεξιπτωτιστής, διότι εκτίθεται όσον αφορά το περιβάλλον. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα με τον Γιώργο. Και αφού εκτίθεται στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ καλό να δούμε ποια είναι η σχέση του με το περιβάλλον και αυτό πώς οδηγεί τελικά σε αυτό που λέμε επιγονιδίωμα, διότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει τι καταγράφει, γιατί το καταγράφει και ποια ουσιαστικά είναι η σημασία αυτών των καταγραφών. Η πρώτη σημασία των καταγραφών είναι ότι ο άνθρωπος είναι άρρηκτα δεμένος με το περιβάλλον. Δηλαδή, ας το πούμε λίγο έτσι πιο πλατιά, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τόσα γράμματα θα μάθεις. Όποιο περιβάλλον ζήσεις, τέτοιος άνθρωπος θα γίνεις. Μιλάς για φυσικό περιβάλλον ή και για υλικό περιβάλλον, σπίτια, χωριά? Δεν υπάρχει ξεχωριστό περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι όλο. Το περιβάλλον είναι ενεργειακό, το περιβάλλον είναι κοινωνικό, το περιβάλλον είναι φυσικό, το περιβάλλον είναι υλικό, αν το θες, διότι. Γιώργο, τι είναι το υλικό? Συμπίκνωμα. Συμπίκνωμα ενέργειας και πληροφορίας. Έτσι. Οπότε είναι το περιβάλλον. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό. Είναι το περιβάλλον στο οποίο ζεις, μεγαλώνεις, αλληλεπιδράς, έχεις μια διαδραστική σχέση με αυτό. Έτσι. Αυτό είναι το σπουδαίο, το αλληλεπιδράς. Δηλαδή, ξέρεις, μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο λέγεται είναι ότι ο άνθρωπος δρά διαμέσου των 5 αισθήσεων. Ο άνθρωπος δεν δρά διαμέσου των 5 αισθήσεων, δρά και με κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν λέει μόνο λόγια, δεν λέει, έχει μόνο σκέψεις και τα σχετικά, αλλά από το κύτταρο μέσα οι δομές είναι τέτοιες, όπου ο άνθρωπος εκπέμπει. Αυτά που σκέφτεται τα εκπέμπει. Το χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέμε ο εκατοστός πίθηκος. Έτσι. Ο άνθρωπος λοιπόν εκπέμπει. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος προσλαμβάνει. Είναι πομπός και δέκτης. Και η ιστορία είναι η εξής. Δεν είναι απλά δέκτης των όσων προσλαμβάνει διαμέσου της όρασης, διαμέσου της ακοής, διαμέσου της αφής, διαμέσου της αίσθησης των πραγμάτων. Έτσι, και αν ξέχασα κάτι, διαμέσου της γεύσης. Ο άνθρωπος προσλαμβάνει απευθείας ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ο άνθρωπος λοιπόν προσλαμβάνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία θα κάνουν μια διαδρομή. Και από εκεί και πέρα θα πάνε σε ένα χώρο όπου αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία σημαίνουν κάτι. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Όταν το 1979 ο Τσερκασόφ, ο Σίτκο και ένας ακόμα σοβιετικός υποβάλλαν την εργασία τους για τα χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες στον άνθρωπο, πήραν βραβείο Νόμπελ. Μετάφραση. Οτιδήποτε μεταφράζεται σε συχνότητες. Είναι αυτή, είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι κακία, είναι οτιδήποτε, μεταγράφεται σε συχνότητες. Οι οποίες συχνότητες εκπέμπονται με διάφορους τρόπους. Και αυτές οι συχνότητες δεν πάνε στον αέρα και φεύγουν. Όταν έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο,
περνάνε από κάποιες διαδικασίες και καταγράφονται. Ερώτημα. Αυτές οι συχνότητες μπορούν να έρθουν σε μένα, να φτάσουν σε μένα από πολύ μακριά ή πρέπει να είναι κοντά? Όταν εκπέμπεται η συχνότητα, τότε ισχύει το ε ίσον μη ψε στο τετράγωνο. Δηλαδή μπορείς να εκπέμπεις ή να προσλαμβάνεις από την Κίνα, από την Αργεντινή, από οπουδήποτε. Το θέμα είναι... Άρα κάποιος που σκέφτεται θετικά ή αρνητικά για μένα και βρίσκεται στην Αμερική, εμένα με επηρεάζει. Στην Ελλάδα. Αγαπητέ μου, ο κατωστός πίθηκος τι λέει? Ότι οι ιδέες μεταφράζονται και εκπέμπονται οριζόντια. Και αυτό είναι εκπληκτικό μένα, αλλά είναι μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα αντιστοιχεί στην οργάνωση του ανθρώπινου κυτάρου, έτσι. Και από εκεί και πέρα λέει ακριβώς πως έρχεσαι σε επαφή με αυτό το περιβάλλον. Και επίσης κάτι ακόμα, πως το αντιμετωπίζεις και το ανθρώπινο περιβάλλον και το εσωτερικό σου περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι αν εσύ τον εαυτό σου αντιμετωπίζεις σαν σκουπίδι, και συνήθως κάτι παρόμοιο γίνεται, αντιμετωπίζεις και τους άλλους σαν σκουπίδια, έτσι. Μια ερώτηση. Μπορώ να καταλάβω τις συχνότητες που έρχονται σε μένα, αν είναι θετικές ή αρνητικές, και να κάνω διάκριση, να πω αυτές τις θέλω, αυτές δεν τις θέλω? Αν είσαι εκπαιδευμένος, θα μπορούσες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Θα μπορούσες να διακρίνεις κάποιες από αυτές τις συχνότητες, δηλαδή να έχεις αίσθημα κινδύνου, προαίσθημα κινδύνου, ή να έχεις προαίσθημα ότι κάτι θα συμβεί ή κάποιος θα σου τηλεφωνήσει ή οτιδήποτε. Αυτό που λέμε λαϊκά ένστικτο. Αυτό που λέγαν ένστικτο, έτσι. Εδώ όμως άμα κάτσεις κάτω να δεις τις δομές οι οποίες υπάρχουν, θα δεις ότι είναι μια μηχανία. Δεν θα το έλεγα αυτό γιατί προσβάλλω τον άνθρωπο, αλλά είναι μια διοργάνωση, μια πώς να το πούμε, ένα πολύπλοκο σύστημα. Ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις ιδιότητες που χρειάζονται για να μπορεί να κάνει αυτό για το οποίο είναι ταγμένος. Ναι. Και άμα χαλάσει αυτό το σύστημα, ένα γρανάζι δεν δουλέψει? Άμα χαλάσει αυτό το σύστημα, χαλάνε και οι συμπεριφορές από εκεί και πέρα και η στάση που έχει ο άνθρωπος απέναντι στους ανθρώπους, στα διάφορα πράγματα. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτούς τους τελευταίους καιρούς βλέπουμε κάτι στραβάδες και κάτι ιστορίες οι οποίες δεν είναι περίεργες γιατί είναι προκλητές. Έχουν προκληθεί δηλαδή, ναι, από εξωγενείς, ναι, παράγοντες, ναι, προς, ναι, το επιγονιδίωμα, ναι, κάποιων, ναι, ανθρώπων. Οι οποίοι ξέρουν και λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, διότι το 1949 που μίλησε ο Λυσένκο και είπε αυτά τα πράγματα και το φάγαν ζωντανό, ο άνθρωπος δεν ξέρω αν ξακολουθούσε να ζει το 2014, αλλά το 2014 πήρε την εκδίκησή του, διότι στο Science το Δεκέμβριο του 2014 γράφεται το εξής, που αλλάζει την ιστορία των πραγμάτων. Τα βιώματα εγγράφονται στο επιγονιδίωμα και όχι μόνον. Και θα εξηγήσω τι εννοώ και όχι μόνον. Πες μου λοιπόν τι είναι το επιγονιδίωμα. Πάρα πολλοί λοιπόν λένε ότι το γονίδιο και τα γονίδια και ο κώδικας και τα σχετικά, και όταν λένε για τα γονίδια και τον κώδικα μιλάνε για το δεσόξυριβονοκλεϊνικό οξύ, το DNA δηλαδή, μιλάνε για το λουκλεϊνικό οξύ, το ριβονοκλεϊνικό οξύ, υπάρχει και το PNA, υπάρχουν τέτοια, και υποτίθεται ότι αυτό είναι όπου είναι γραμμένο στο DNA σου, όπου πώς το λέμε, το DNA έτσι είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε και βρίζουμε το DNA μας και τα σχετικά. Ναι, δεν φταίς εσύ, το DNA σου. Ναι, το DNA σου. Όμως το DNA είναι just database. Είναι δηλαδή μια απλή βάση δεδομένων. Η οποία απλή βάση δεδομένων πρέπει να ξεκλειδωθεί. Γιατί είναι κλειδωμένο. Από τι είναι κλειδωμένο? Από μια μεμβράνη η οποία υπάρχει γύρω-γύρω από το DNA, το οποίο λέγεται επιγονιδίωμα. Σαν ουσία είναι οι ενδόλες και κάποιες άλλες ουσίες, και εκείνο είναι αυτό που λέει δεν περνάς, περνάς. Έρχεται το σήμα. Συνοριοφύλακας δηλαδή. Έρχεται το σήμα απ' έξω, θα περάσει από τους υποδοχείς στη μεμβράνη του κυτάρου, θα μπει μέσα, θα πάει στο γονιδίωμα και στο επιγονιδίωμα και θα πει μπορώ να περάσω, και το γονιδίωμα θα το πει ουστ, ή θα το πει το γονιδίωμα, βρε καλώς τον, πέρασε μέσα να αντιγράψεις από το messenger RNA, αυτό το περίφημο mRNA, Λοιπόν, πέρασε, τι θες να αντιγράψεις, αυτή την πρωτεΐνη, εκείνη την πρωτεΐνη, την άλλη πρωτεΐνη, το οποίο δεν περνάς.
Όι, όπως λέμε κάτω. Όι. Λοιπόν, δεν περνάς. Γιατί δεν περνάς? Γιατί οι καταγραφές που έχω εγώ εδώ μου λένε ότι δεν περνάς. Θα μου κάνεις κακό. Δεν θέλω, ναι, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι πολύ άσχημες, θα είναι πολύ κακές. Ή έρχεται το σήμα και ενεργοποιεί μία καταγραφή η οποία υπάρχει μέσα, η οποία καταγραφή μπορεί να λέει θυμωμένος. Ενεργοποιείται λοιπόν αυτό, από εκεί και πέρα θα βγάλει την πρωτεΐνη εκεί που θα πάει στο πινεφρίδιο και θα σου βγάλει μπόλικη αδρεναλίνη και αρχίσει να πλακώνεσαι μαζί με τον άλλο και ιστορίες. Ή θα σου βγάλει άλλη μία έτσι ουσία η οποία θα τα ρίξει κάτω τα πράγματα και θα πει ας κάτσουμε κάτω να δούμε τι θα γίνεται. Τι μπορεί να γίνει τώρα με αυτό που μας μπήκε. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε το στοιχείο το οποίο καταγράφει και το οποίο καταγράφει τα πάντα. Και γιατί λες είναι πολλές γενιές πίσω, τουλάχιστον 7? Γιατί μπορεί να καταγράψει τα πάντα τα οποία κληρονομούνται από τους προγόνους. Από τους προγόνους. Εδώ υπάρχει ένα μικρό ερώτημα που λέει το εξής. Όταν υπάρχει, όταν δηλαδή γίνει η γονιμοποίηση του αρίωπτου σπερματοζωάριο και τα σχετικά, συνδέεσαι με το πεδίο. Ο Σαλ Ντρέικ, ένας τεράστιος κοσμοφυσικός, λέει με το πεδίο πεδίο καταγραφής, το πεδίο το οποίο προσδιορίζει τον άνθρωπο, η πληροφορία η οποία ορίζει τα πράγματα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα, εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι αυτό να μπορέσει να δουλέψει σωστά, να μπορέσει να καταγράψει τις πληροφορίες. Το κάνει διότι ένα μέρος από αυτό έχει να κάνει με άνθρακες, έχει να κάνει με άζωτα, έχει να κάνει με μόρια νερού και τα σχετικά. Το νερό καταγράφει, έχει μνήμες. Ο άνθρακας έχει μνήμες και καταγράφει. Επομένως, ό,τι έχει αντίστοιχη σύσταση μπορεί να καταγράψει. Γιατί μπορεί να καταγράψει? Γιατί όλα τα πράγματα ουσιαστικά μεταγράφονται σε συχνότητες. Το αυτή έχει συχνότητες, το μάτι έχει συχνότητες, η αγάπη έχει συχνότητα, η κακία έχει συχνότητα. Εξού και αυτή, κάναμε και πρόσφατα μία εκπομπή, η μουσική που έχει συχνότητα, δηλαδή οι νότες που έχουν συχνότητα, έχουν και ιδιότητες και πάρα πολλές φορές αυτές οι ιδιότητες είναι ιδιότητες θεραπευτικές. Και η μουσική σχετίζεται με την υγεία και με την θεραπεία. Άρα λοιπόν, όταν εκπέμπεται ένα σήμα, το οποίο εκπέμπεται παντιοτρόπως, είναι ένα μικρόβιο εκπέμπει ένα σήμα, είναι ένας ιός εκπέμπει ένα σήμα, είναι ένα συνέστημα εκπέμπει ένα σήμα, είναι ένα σήμα το οποίο εκπέμπεται στην Κίνα. Μπορεί να το καταγράψεις. Να το καταγράψεις στα ιντρόνια και στα εξτρόνια, έτσι λέγονται αυτά, στο κύτταρο, στα κεντριόλια του πυρήνα του κυττάρου, και από εκεί και πέρα αυτό θα πάει να καταγραφεί. Δεν μπορεί να καταγραφεί στο DNA. Το DNA, Γιώργο, δεν καταγράφει συμπεριφορές. Δεν καταγράφει ιδιότητες. Εάν εσύ έχεις ταλέντο με τη μουσική, δεν καταγράφεται εκεί. Αυτό καταγράφεται στο επιγονιδίωμα. Μάλιστα. Πάμε λίγο αυτό το θέμα που είπες. Αν πιάσω εγώ ένα συνδέστημα που έρχεται από την Κίνα, εάν δεν το γνωρίζω, αν αυτό τον αριθμό, τη συχνότητα αυτή δεν τη γνωρίζω καθόλου, τι θα καταγράψω? Θα καταγράψεις κάτι το οποίο μπορεί να είναι βουβό. Μπορεί όμως και να είναι κάτι το οποίο λες, όχι τώρα γιατί είμαι έτσι, τι συμβαίνει. Γιατί έχω κακή διάθεση σήμερα, γιατί έχω πονοκέφαλο, γιατί δεν είμαι σε φόρμα, δεν είμαι. Ναι, μπορεί γιατί να είναι, ξύπνησα έτσι σήμερα. Μπορεί να είναι έτσι το πράγμα. Βεβαίως κάποια φίλτρα τα οποία υπάρχουν, μερικά πράγματα τα αφήνουν και περνάνε. Κάποια άλλα τα καταγράφουν και εδώ διαρωτάται κανείς και τη λειτουργικότητα αυτών των αρχείων το οποίο λέγεται επιγονιδίωμα, δηλαδή ποια είναι η λειτουργικότητά του, πώς λειτουργεί, τι καταγράφει, τι κάνει, πώς σχετίζεται αυτό με τον οργανισμό. Αλληλεύτερα είναι επιγονιδίωμα και επιγονιδίωμα είναι ουσιαστικά η πόρτα και το δωμάτιο. Το επιγονιδίωμα είναι η πόρτα, το γονιδίωμα είναι το δωμάτιο. Άμα ανοίξει η πόρτα θα μπει μέσα το σήμα και αυτό είτε είναι υλικό σήμα,
Δηλαδή μια πρωτεΐνη, μια ουσία η οποία θα λειτουργήσει, ένα νευροπεπτίδιο ή οτιδήποτε. Αν είναι ηχητικό, θα μετατραπεί πάλι σε κφαντικό στοιχείο και θα πάει να ανοίξει το γονιδίωμα και εκεί θα τροποποιήσει συμπεριφορές, αλλά δεν είναι το γονίδιο εκείνο το οποίο τροποποιεί τις συμπεριφορές. Αν το θες, το γονίδιο είναι λιγάκι που θα ανεβάσει, κατεβάσει την ένταση της συμπεριφοράς. Αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο θα πατήσει το κουμπί για να μπορέσει να παίξει η α, β, γ, δ συμπεριφορά. Για να φτάσω στο σημείο να αλλάξω τη συμπεριφορά μου, να γίνω άλλος άνθρωπος, να με ενοχλεί, να μην με ενοχλεί κάτι πλέον και να είναι αυτό φανερό, πρέπει πολλές φορές αυτή η πόρτα να ανοίξει. Δηλαδή πρέπει πολλές φορές να έρθει το συγκεκριμένη συχνότητα και τελικά να ανοίξει η πόρτα, ή αρκεί και μια φορά? Κοίταξε να δεις, μέχρι τότε που έγινε αυτή η αναφορά ότι τα βιώματα εγγράφονται στο επιγονιδίωμα και όχι μόνο, διότι η μεγάλη έκπληξη είναι το όχι μόνο. Δεν είναι ότι τα βιώματα εγγράφονται στο επιγονιδίωμα, δηλαδή βιώματα είναι φυσούδος ο πατέρας σου, η μάνα σου, από εμπειρίες που είχαν από τη ζωή και τα σχετικά. Δηλαδή εκεί βλέπεις μερικά πράγματα τα οποία είναι εκπληκτικά, διότι βιώματα δεν σημαίνει ότι είναι αρνητικά. Έχω καταγράψει βίωμα το οποίο λέει θα ήθελε να είναι ενάρετη, θα ήθελε να έχει έμπνευση, θα ήθελε να συμπεριφέρεται σωστά, να είναι εντάξει και τα σχετικά. Τι είναι αυτό το βίωμα στο επιγονιδίωμα, ρε αδερφέ? Είναι θετικό, όμως είναι καταγραφές οι οποίες έχουν σχέση με βιώματα της ζωής, έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, ο άνθρωπος λειτουργεί κατά βάση με αυτές και με το όχι μόνο. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν αυτές οι καταγραφές οι βιωματικές στον άνθρωπο, οι οποίες τον προσδιορίζουν λίγο πολύ. Άμα έρθεις να σου κάνω στο επιγονιδίωμα, γιατί διαβάζεται πια αυτό και μπορείς να διαβάσεις τι εμπεριέχει ή να διαβάσεις καταγραφές οι οποίες υπάρχουν. Το εκπληκτικό της υπόθεσης είναι ότι δεν καταγράφει μόνο βιώματα, καταγράφει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα τα χαρακτηρίζει αρετές. Και εκεί βλέπεις ότι μπορεί να σου καταγράψει 50, 60, 70 αρετές, όπου κάθεσαι και λες κάτσε ρε εδώ τι γίνεται. Τις οποίες μπορεί αρετή, να μην ξέρω ότι τις έχω. Κάποιες αυτές μπορεί να μην ξέρεις, μπορεί να μην τις έχεις συνειδητοποιήσει. Διότι αυτό που λέω πολλές φορές και το επαναλάβω, ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα, είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν ξέρεις όμως αυτό το θαύμα από τι αποτελείται, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να συμπεριφερθείς και ανάλογα, και δεν μπορείς να συμπεριφερθείς και ανάλογα στους άλλους ανθρώπους, διότι η κύρια χαρακτηριστική ιστορία είναι έλα μωρέ εντάξει τι, τώρα τι είναι αυτός. Και επίσης είναι αυτά τα οποία προσδίδουν το χαρακτήρα άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ουσιαστικό, είναι επίθετο. Δηλαδή έχει ιδιότητες, έχει χαρακτήρες με τους οποίους λειτουργεί. Έχει λοιπόν από μια μεριά τα βιώματα, τα οποία ουσιαστικά είναι οι εμπειρίες των άλλων. Τον άλλο και οι δικές σου. Και η ερώτηση όσο ζεις, οι δικές σου. Η ερώτηση είναι εξής. Όταν κάνεις ένα παιδί 19 μηνών και καταγράφεις τα βιώματα, τι σκατά καταγράφεις εκεί πέρα? Δεν καταγράφεις τα 10. Δεν προλαβαίνει να καταγράψεις το παιδί τόσα μέσα σε μια ηλικία 19 μηνών. Άρα καταγράφει αυτό που έρχεται. Το ερώτημα είναι, έρχεται μόνο από τους προγόνους, έρχεται από τη σύνδεση με το πεδίο, όπου καταγράφονται πάρα πολλές τσακάσεις που λέμε. Όμως όταν το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, λες όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Ηράκλειτος. Αμάν αδερφά. Ναι, αυτός είναι το κλειδί των πάντων. Αυτός είναι ο οποίος έχει πει εκπληκτικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουν κατανοήσει. Ήθος ανθρώπου δαίμον. Τι εννοεί? Αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης. Το ήθος στον άνθρωπο, η βαθύτητη γνώση στον άνθρωπο είναι η σχέση του με το πεδίο. Τώρα, εάν το πεδίο έγινε τιμωρητικό, έγινε καταστροφικό, που δοκιμάζει, που κάνει άλλες τέτοιες μπαρούφες και παπάρες, συγγνώμη και για την έκφραση, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας το Θεό το φτιάχνει και το πεδίο κατά τα μούτρα του και να τα χαίρεται που τα έχει και τα βλέπει. Όμως η ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος είναι διαφορετικό. Και σε ένα παιδάκι τώρα να καταγράψει 53 αρετές. 53 αρετές ή 60 αρετές μετά. 19 μηνών.
2 χρονών. Πώς? Έχεις κάνει εσύ αυτή την. Βεβαίως. Πώς, όχι μία φορά, αλλά σε πολλές φορές και τα σχετικά. Και εκείνο το λοιπόν το οποίο βλέπεις είναι ότι το πεδίο παρέχει. Ο άνθρωπος καταγράφει. Από εκεί πέρα η σύνθεση της παροχής και της καταγραφής είναι αυτό που θα δεις περαιτέρω. Δεν δικαιούται ο άνθρωπος να ξέρει τι είναι η παροχή αυτή που του έχει γίνει. Αν είναι δίκαιος, αν του αρέσει να κάνει. Το δώρο, τα δώρα που του έχουν δοθεί. Τα δώρα που του έχουν δοθεί. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί όλα προέρχονται από ένα κόσμο των ιδεών. Άλλαξε τη λέξη ιδέες και βάλε πληροφορίες. Κόσμος τι σημαίνει? Ομορφιά των πληροφοριών. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ομορφιά. Με κόσμημα. Με κόσμημα, η οποία που καταγράφεται, καταγράφεται εκεί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί που βασικά μπορεί να προσδιορίσει την πορεία των ανθρώπων. Ναι, λέγε. Εξέτασες ένα παιδάκι λοιπόν που σου φέραν οι γονείς του, 2 χρονών, και βρήκες κάποια πράγματα. 1,5 χρονών, όχι 2. Ναι, 1,5. Αυτό το παιδί, στην πορεία της ζωής του. Α, εδώ παρεμβαίνει τώρα. Αυτές οι 53 αρετές που είδες, θα συνεχίσει να τις έχει ή θα χάσει κάποιες από αυτές και θα αποκτήσει άλλες? Μπορεί κάποιες να τις μεγαλώσει, να τις πληθύνει. Μπορεί να χάσει, δηλαδή, έχω δει περιστατικό όπου καταγραφτήκαν 78 αρετές σε αυτό το πρόσωπο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, στις 58 έπεσε στις 55. Δηλαδή σβηστήκαν αυτές ή αποσβεστήκαν κατά κάποιον τρόπο. Έχουμε να μάθουμε πολλά, πάρα πολλά, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί, γιατί είναι έτσι το πράγμα. Διότι ο άλλος όταν, μάλλον όχι ο άλλος, για να μην το πω έτσι, να πω όταν το πεδίο χορηγεί, έχει κάποιο σκοπό. Τι θέλει? Διγενείς ακρίτες. Τι θέλει? Θερμοπυλομάχος. Τι θέλει? Αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε την αρετή, αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε την αλήθεια. Φιλαλήθης, φιλοσόφος. Το πεδίο λοιπόν έχει κάνει μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Εργασία και κατανέμει. Κατανέμει αρετές, γιατί χρειάζεται για να ισορροπήσει, να κάνει το έργο του. Ακριβώς. Δηλαδή, ποιος θα το κάνει όμως το έργο αυτό? Ο άνθρωπος. Είναι αυτό που έχω ακούσει παππούδες να λένε, παλαιότερους ανθρώπους αν θέλεις έχω ακούσει να λένε, ότι όταν έχεις ένα ταλέντο... Θα τα γράψεις στο επιγονιδίωμα. Όσο... Αυτό το λες εσύ, εκείνοι δεν το ξέρανε και δεν καλά, το λέγανε. Εντάξει, ναι. Όταν έχεις ένα ταλέντο, είναι πολύ μεγάλο λάθος να σταματήσεις να το εξελίσσεις. Δηλαδή, αν έχεις ένα ταλέντο να παίζεις βιολί, είναι μεγάλο λάθος να σε σταματήσουν οι γονείς σου για το χύψιζετ λόγο, από το να πηγαίνει στο οδείο να συνεχίσει. Ναι, γιατί μπορεί να τραβήξει αυτό το σταμάτημα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εδώ ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία γονιδίωμα, επιγονιδίωμα, οι επαφές οι οποίες υπάρχουν, καταγραφές οι οποίες γίνονται, είναι ακριβώς το ένα είναι όλο και το όλο είναι ένα. Ηράκλητος. Διότι δεν ξέρεις για ποιο λόγο, τι ανάγκες έχει το σύστημα, το πεδίο, το όλον. Και σου έδωσε ένα αυτό το ταλέντο. Όχι, το σύστημα, το πεδίο ξέρει τι ανάγκες υπάρχουν. Ναι, εσύ δεν ξέρεις. Θα σου πω, είναι οι ανάγκες του να συγκρατάς τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σπίτι, τι ανάγκες έχει το σπίτι, να το διατηρείς, να το συντηρείς. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο, το ίδιο δεν κάνεις, Γιώργο. Με τους εαυτούς μας τι κάνουμε? Εξήγησέ μου. Διότι όταν πας στο μάστορα με το αυτοκίνητο, θα το δεις στο εγκέφαλο και από εκεί πέρα θα πει αυτές είναι ανάγκες, εκείνες είναι ανάγκες, οι άλλες είναι. Γιατί? Για να το χρησιμοποιείς για να μετακινηθείς. Ποιος ξέρει λοιπόν τις ανάγκες του ανθρώπου, ποιος ξέρει πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, ούτως ώστε να μπορεί από εκεί πέρα να προσδιορίσει τα κριτήρια του, τα κίνητρά του, τα οράματά του, όλα αυτά τα πράγματα, τη θέση του, η οποία υπάρχει μέσα στο αυτό που λέμε μέγα περιβάλλον. Μιλάς δηλαδή για ένα μεγάλο θεϊκό σχέδιο του νου, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, τη μεγάλη εικόνα δεν μπορούμε να την έχουμε. Και, ναι, αυτό... αλλά όσο να είναι μπαίνουμε, όπως γίνεται, μπαίνουμε και μπαίνουμε, πώς το λέμε, με μεγάλες έτσι, δυνατότητες και μεγάλες ταχύτητες, διότι όταν λοιπόν αρχίζεις να φτιάχνεις τα πράγματα, να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους, είναι σαν να βάζεις ένα τούβλο πάνω στο άλλο για να φτιάξεις έναν τοίχο.
Από εκεί πέρα, εκείνο το οποίο λες είναι κάτσε. Εδώ έχουμε ένα άλλο πράγμα. Έχουμε ένα άλλο σύστημα, το οποίο ο Πριγκόζιν λέει είναι ανοιχτό, χαοτικό, δεν επιδέχεται εντροπία. Δηλαδή, διάλυση. Α, αυτό. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ο ίδιος λέει αυτοδιάρθρωση και διαρχαιόμενες δομές. Δηλαδή, μπορεί να μαζέψει κάπου μια ενέργεια και να την πετάξει στον αέρα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος λέει ότι, ο άνθρωπος λέει ότι εκπέμπει φως. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις μια, ας το πούμε έτσι απλά και θα μας συγχωρήσουν, κατασκευή, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες να κινηθεί όχι στις τέσσερις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου, και σε άλλες δύο. Στη διάσταση του σκοτεινού, δηλαδή να καταναλώσει σκοτεινό και να βγάλει φως, και στη διάσταση της πληροφορίας, δηλαδή αυτό που ορίζει τα πράγματα. Αυτό είναι το όλον. Γιατί εδώ έχουμε χάσει δύο διαστάσεις. Ο Ηράκλητος λέει κάτι το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Τι λέει? Το σύμπαν αυτό δεν το έχει φτιάξει κανένας στους γνωστούς θεούς και ανθρώπους, έτσι τα πάντα έτσι είναι και έτσι θα εξελίσσεται. Μέτρα αναπτώμενων, μέτρα σβενήμενων. Και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Δηλαδή, κάτι περί φωτιά, κάτι το βάζει φωτιά, κάτι προκύπτει. Τι συμβαίνει με το σύμπαν? Στάχτη που προκύπτει όταν βάλεις φωτιά κάτι, τι είναι αυτό που βάζεις φωτιά? Αυτό λέει ο Ηράκλητος. Από εκεί και πέρα όλα αυτά, όταν κατά το Δημόκριτο εστίνται αυτά και διαφέρουν κατά την τάξη τους αριθμούς, και τον αριθμό, δηλαδή διακλαδώνονται, διαμορφώνονται. Δηλαδή, σχετικά έχει σήμερα το ποτήρι με την ρακή εδώ, έχει ποτήρι με το νερό, έχει τα μηχανήματα, έχει όλα τα πράγματα. Μέρος του ενός, μέρος του όλου, το οποίο οφείλεις να συνειδητοποιείς, και αυτό που σε συνειδητοποιεί δεν είναι το γονίδιο. Το γονίδιο μπορεί να το είπα πάλι, να μειώνει, να αυξάνει την ένταση η οποία υπάρχει. Γιατί? Διότι έχεις καλά γονίδια και θα πας μέχρι 90-120 χρονών. Διότι έχεις γονίδια τα οποία δεν αντέχουν σε πιέσεις μεγάλες ιστορίες και την έκανες. Αυτό το οποίο θα επιτρέψει τα περαιτέρω είναι το επιγονιδίωμα. Και εδώ λοιπόν λέει κανείς το εξής. Και μπορείς να το ελέγξεις το επιγονιδίωμα? Και η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μπορείς να ελέγξεις το επιγονιδίωμα. Πώς θα το ελέγξεις, τι δουλεύει το επιγονιδίωμα, πώς είναι το καταγραφή συχνοτήτων. Μπορείς να κάνεις εσύ delete στις συχνότητες οι οποίες είναι αρνητικές και να φορτώσεις θετικές συχνότητες. Ναι. Μπορείς. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου. Μουσική. Επαναπρογραμματίζει το σύστημα. Καταλαβαίνεις? Λύρα το Απόλλωνα. Η καλή μουσική. Όταν λέμε μουσική, εννοούμε μουσες και εννοούμε την αρμονία και το ρυθμό και τη μουσικότητα. Τι είναι μουσική, ραπ ή κάτι άλλο, και δεν με ενδιαφέρει να συναχωριούνται μερικοί. Το θέμα είναι ότι... Έχουμε και χειρότερα από αυτό. Χειρότερα. Έχουμε να κάνουμε με κάτι που έχει άμεση επίπτωση, άμεση δράση στον άνθρωπο, και υπάρχουν συχνότητες οι οποίες λένε ακριβώς δουλεύει πάνω στο ηλιακό πλέγμα, δουλεύει στο πάγκρεας, δουλεύει σε τούτο εκείνο και το άλλο. Οι νότες έχουν κάποια χέρτς, ναι βέβαια. Αυτά τα χέρτς που είναι χαμηλές νότες δουλεύουν πάνω σε επίπεδο του οργανισμού που μπορεί να είναι πνευματικό ή μπορεί να είναι καρδιακό ή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η καρδιά εκπέμπει 440. Ναι, αλλά το 440. Ναι, αλλά είναι η συχνότητα της αγάπης. Το οποίο τι είναι, η συνεκτική συχνότητα του σύμπαντος. Συνεκτική συχνότητα του πεδίου. Γι' αυτό, Μανόπουλε, μουσικέ μου, τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια είναι ερμηνόρε. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Και όταν αλλάζουμε τόνους στα τραγούδια, στην ουσία αλλάζουμε τη διάθεση του δημιουργού. Αυτό δεν το ήξερα και ευχαριστώ πάρα πολύ που το μαθαίνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορούμε να θεραπεύσουμε μόνο με μουσική. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Όπως μπορούμε να θεραπεύσουμε μόνο με γλώσσα. Όταν μιλάς στην ελληνική γλώσσα, θεραπεύεις. Έχεις επίδραση πάνω στα νευρονικά στοιχεία, τα οποία στο τέλος δεν θα πάει στο DNA. Πάει στο επιγονιδίο, πάει να κουνάει τις χορδές εκεί πέρα. Έχει αποδειχθεί και επιστημονικά από άλλες επιστήμες, όχι μόνο την ιατρική ή τη βιολογία, όπως αναφέρεις εσύ, από επιστήμες γλωσσολογίας ή νευροφυσιολογική. Όλα είναι δονήσεις.
Όλα είναι δονήσεις. Το θέμα είναι ποια δόνηση θα επιλέξεις εσύ για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το σύστημα κατά το εξής. Ή όλοι θα είμαστε καλά ή κανένας. Διότι να σου πω κάτι, το κοσμικός θόρυβος είναι οχομ, οχομ, οχομ. Άκου τώρα έναν άλλον θόρυβο. Ντουμπ ντουμπ, ντουμπ ντουμπ, ντουμπ ντουμπ. Σου θυμίζει τίποτα? Ή καρδιά δουλεύει σύμφωνα με το κοσμικό οχομ. Ε? Δηλαδή όλα τα πράγματα σε κατευθύνουν σε αυτό το όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Και αυτό όπως το έκανες έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό, δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο λόγο, ένα συγκεκριμένο κλάσμα. Μα εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό. Δηλαδή όταν ο Αριστοτέλης μιλάει για τα κριτήρια, ουσιαστικά μιλάει για τους λόγους. 3 προς 4, 8 προς 12, 5 προς 7 και όλα αυτά τα πράγματα, όπως και η μουσική έχει λόγους. 3, 4, 5, 8, έτσι. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα κάτσεις να το δεις το πράγμα, έχεις ένα αντιχείο, το οποίο αντιχείο, παρακαλώ, τι νούμερο έχει, πόσα νούμερα είναι? Φαντάζομαι άπειρα. 35 τρισεκατομμύρια, τα οποία καταγράφουν. Και καταγράφουν παντού, ε. Σε όλο το σώμα. Σε όλο το σώμα. Και η μεσημβρινή είναι αυτή οι ροές ενέργειας και πληροφορίες που φέρνουν την πληροφορία και την ενέργεια στον υπόκαμπο εδώ πέρα για να καταγράψει ή να αντιγράψει μνήμες, αλλά οι πιο πολλές είναι σωματικές μνήμες, κυταρικές μνήμες, να σου αντιγράψουν το τάδε ένζημα, να σου αντιγράψουν την τάδε πρωτεΐνη, να σου αντιγράψουν την τάδε μνήμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μια φορά ένας σκόθηκε να πρωί και άρχισε να παίζει φυσαρμόνικα. Και η ερώτηση ήταν, καλά, ρε παιδιά, πόσο καιρό θέλει να μάθει ο άλλος φυσαρμόνικα? Λέει 5 χρόνια. Και ο άλλος πώς θυμόταν τις θέσεις που είχε κάθε νότα για να παίξει αυτό? Όταν είπα να κάνουμε αυτή την εκπομπή για το, ουσιαστικά για το, τα αρχεία καταγραφών, ήταν γιατί σε κάποιους υπάρχει καταγραφή, και όταν βάζουν τα χέρια τους στο πιάνο, που εντάξει, κάποια πράγματα τα μάθαν, αλλά από ένα σημείο και μετά αρχίζει και ρέει από μόνο του και κάνει απογραφή και το πετάει στην επιφάνεια. Και πού το πετάει? Στα χέρια. Γιατί το πετάει στα χέρια? 11 και 11 μεσημβρινή, από εδώ και η πληροφορία κατεβαίνει και πάει στα χέρια και αρχίζει και παίζει. Ή άμα ακούς τον Πάκο Ντελουθία ποιος χωρές τον να παίρνει την κιθάρα και να παίζει, λες, οχ, αμάν τώρα, τους τι είχαν κατέβασει το Θεό? Ναι, ναι, τον κατέβασε. Ναι, τον κατέβασε, διότι το Θεό δεν πρέπει να τον πιστεύεις, πρέπει να τον ξέρεις. Το επιγονιδίωμα σου επιτρέπει να καταλάβεις τι γίνεται, πώς παίζει από εδώ το μαύρο, διότι πάρα πολλές από αυτές τις καταγραφές, τις εγγραφές, είναι μαύρες και άραχνες. Είναι τα στίγματα, τα σκουπίδια, είναι τα βάσανα, είναι τα κλάματα, είναι αυτές των ανθρώπων που πάνε από εκεί τσουπ, τσουπ, τσουπ και τι γίνεται, παράσιτα. Ύστερα το ραδιόφωνο δεν εκπέμπει αυτά που θες εσύ να εκπέμψει, τον μπλοκάρει. Και δεν επιτρέπει από εκεί και πέρα το άνοιγμα του σωλήνων, δεν μπορώ το πω σωλήνων, αλλά των στοιχείων του DNA για να μπορέσει να καταγράψει. Και πέφτει η απόδοση, και πέφτει η απόδοση, και πέφτει η απόδοση. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου το σύστημα δεν δουλεύει. Κατά κάποιον τρόπο αυτό το επιγονιδίωμα έχει άμεση σχέση με το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου? Βέβαια. Έχει σχέση με το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, γιατί το επιγονιδίωμα σχετίζεται με λεπτές επίσης δομές, όπως είναι πεπτίδια, προπεπτίδια, νευροπεπτίδια και διάφορα άλλα που είναι ουσίες οι οποίες βοηθάνε στη ρύθμιση της ισορροπίας του οργανισμού. Όταν λοιπόν έχεις μια καταγραφή στο επιγονιδίωμα, α, τώρα θα πεθάνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι απεσιοδοξία, ναι, αλλά στον οργανισμό, στον εγκέφαλο, αυτό μετατρέπεται σε μικρές ουσίες, οι οποίες μικρές ουσίες και λένε, άστο, δεν βαριέσαι, άστο, χάσαμε το παιχνίδι. Τώρα, 3-0, χάνουμε, πάει τελείως. Και λέει ο άλλος, όχι. Και στο 94, θα το παλέψω μέχρι τέλους. Στο 94, από το 80, ας πούμε, έχω βάλει 4 γκολ. Και λέει, τι έκανε ρε ο φίλος, τι έκανε ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έκανε αυτό το οποίο μπορούσε. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, άμα κάτσεις να δεις
σε πάρα πολλούς ανθρώπους τις αρετές που έχουν, λες τι θαύμα είναι τούτο. Απ' την άλλη μεριά το αντιστοιχείς αυτό με τις συμπεριφορές και λες αμάν ρε φίλε, τι σκατά είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και εδώ ακριβώς λέει το εξής. Όταν γεννιούνται οι άνθρωποι έχουν τον δίσκο ανοιχτό κατά 90%. Άρα οι άνθρωποι γεννιούνται αλλά μετά γίνονται. Εάν το θες διαμορφώνονται. Υπάρχει η διαπραγμάτευση. Ποια είναι η διαπραγμάτευση? Η διαπραγμάτευση είναι η ουσιαστική παιδεία που δεν υπάρχει. Αν ακούει υπουργός παιδείας να μου πει αν διαφωνεί μαζί με αυτό που λέω. Διότι πρέπει να φτιάξουμε ενάρετους ανθρώπους. Πρέπει να φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν καλά τον εαυτό τους. Πρέπει να φτιάξουμε ανθρώπους να ξέρουν καλά το πεδίο γύρω-γύρω. Πρέπει να φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν την αίσθηση του ενός. Όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Ούτως ώστε από εκεί και πέρα να κρατήσουμε αυτό το οποίο μας έχει δοθεί. Εδώ ας πούμε είναι η πλανήτης Γη. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι Αθήνα. Δες την όξο και κλάψε. Όμως οι καταγραφές που υπάρχουν για το τι μας κάνει καλό, τι είναι, υπάρχουν. Σκεπάζονται όμως από στάχτη, σκεπάζονται από λάσπη, σκεπάζονται από σκατό, με συγχωρείς κιόλας. Και από εκεί και πέρα τι θες? Και γιατί αυτό? Γιατί ο άλλος δεν ξέρει. Τι είναι το υποσυνείδητον και ασυνείδητον? Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Παρακολουθείτε την επιστήμη. Τι ο άλλος δεν είπε? Πίστευε και μη ερευνάτε τας γραφάς. Λοιπόν εδώ έχει στραβώσει το πράγμα και είναι ανάποδα. Όχι. Διότι όταν γνωρίζεις τα περαιτέρω, από εκεί και πέρα ξέρεις τι θα κάνεις και πώς θα συμπεριφερθείς. Τι ρόλο παίζουν τα κασικάρχια σε αυτήν την ιστορία? Κοίταξε, το όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Ο Λάζλο λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ερβιν Λάζλο, το ξέρεις. Πρώην μπασίστας ήταν, τι ήταν, αλλά ο άνθρωπος βρήκε ένα δρόμο που είναι εκπληκτικός πραγματικά, διότι λέει, είναι λέει μέρος της ιστορίας, είναι μέρος πιθανότατα καταγραφών που έρχονται από τις προηγούμενες γενιές, και όταν ενώνεσαι εσύ και δεις το σήμα απάνω, ότι ενώθηκα, είμαι συνδεδεμένος πια. Είμαι συνδεδεμένος και πάρε αυτά τα οποία να έχεις. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ μισό. Αλλά όταν και όταν αρχίσεις να κάνεις αυτό το reprogramming, σε εφοδιάζουν. Γιατί? Διότι αυτά τα αρχεία είναι μόνον καλά, μόνον ομορφιά, μόνον κόσμος. Επειδή το ζητούμενο είναι πώς θα κρατήσουμε το σύμπαν, πώς θα κρατήσουμε ζωή στον πλανήτη και όχι κάποτε ο Άρης που ήταν ζωντανός και είχε νερά και είχε ιστορίες να γίνει έτσι όπως έγινε. Γιατί μπορεί και να ήταν, έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα πάντα ρίκια ύποτε έμενε άλλον σημαίνει ότι τα πράγματα αραίων και τα πράγματα αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Τι θα πάρεις, τι θα δώσεις, τι θα κάνεις? Είναι στο 98 και την μπάλα την έχει ο Μέση και ξέρω εγώ και σχετικά, και έρχεται ο άλλος από δεξιά, του πετάει την μπάλα, γκολ! Έρχεται ο Μέση και τα σχετικά και δεν την κρατάει και την πετάει όξο. Πού ρε τον, έτσι την αλλιώς τον αλλιώτηκα. Δηλαδή πρέπει να έχει μια αίσθηση των πραγμάτων, συνηθιτότητα δηλαδή, αλλά και ταυτόχρονα να παρατηρείς για να βλέπεις τι γίνεται. Μπορείς να παρατηρείς και να έχει συνειδητότητα ταυτόχρονα. Κάποιοι λένε όχι, δεν γίνεται. Γιατί όταν παρατηρείς, συγκεντρώνεται σε κάπου και ξεχνάς τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά υπάρχει η ευρεία παρατήρηση. Εγώ σε βλέπω, αλλά βλέπω και τις καρέκλες. Και άμα θες τις μετρήσω μία, δύο, τρεις απέναντι, αλλά βλέπω εσένα. Άρα μπορώ εγώ τώρα να σε βλέπω και να είμαι φευγάτος, γιατί να είμαι συνδεδεμένος ταυτόχρονα να κάνεις καταγραφές. Γιατί? Γιατί είμαι και εκεί και εδώ, γιατί είμαι γρήγορος. Οι άλλοι πώς χαρακτηριζόταν, ρε, γρήγοροι. Αυτοί που είπαν θεούς, που δεν ήταν οι ίδιοι το λέγανε. Ότι Θεό, είμαστε, το ρήμα Θεό. Ρε παιδί μου, οι ίδιοι λέγανε χρήσονες εσμένα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Ρε εσείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Κάποιοι ήρθαν από έξω και διαμορφώσαν τον πλανήτη και μας δώσαν γνώσεις. Και το λέει και ο Πλάτωνας. Δηλαδή το μπακάλικο της γειτονιάς είναι αυτό. Δεν μπορώ. Πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Και οι κτιστοί θεοί κατ' εντολή του ακτίστου ήρθαν να διαμορφώσουν. Τι να διαμορφώσουν? Τη γνώση του εαυτού σου. Η γνώση του εαυτού σου, να ξέρεις τι είναι καταγραμμένο και να ξέρεις τι θα πετάξεις, τι θα κρατήσεις. Και όχι να πας σε έναν ψυχολόγο που τους σέβομαι και τους εκτιμώ.
Όπου θα έχει ασυνεδρίες και δώσ' του συνεδρίες και άντερες συνεδρίες και κόντρα συνεδρίες. Και λέω σε έναν ψυχολόγο, άμα σου δώσω τα βιώματα του αλλού, τι γίνεται. Λέει, με διευκολύνεις πολύ τη δουλειά μου. Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από την άλλη μεριά, όταν λέω στον άλλον ότι ξέρεις τίποτα, αγαπάς εύκολα ή θες να είσαι δίκαιος ή θες να είσαι τούτο και τα άλλο, λέει, ναι, νιώθω ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Όμως όταν ξέρεις ακριβώς ποια είναι η περιουσία σου, δεν ξέρεις πως να την υπερασπιστείς και καλύτερα. Mm-hmm. Το να υπερασπιστείς κάτι στον αέρα είναι σαν σε ένα σκοτάδι, σε ένα δωμάτιο και σου λένε βρες τη ρωσική σαλάτα. Άμα τη βρες τη ρωσική σαλάτα, έλα και πες μου. Να σου πω κάτι. Την ώρα που συνδέομαι με τα κασικάρια για να πάρω, μπορεί κάποιος... Ποια ώρα, συνδέεσαι διαρκώς. Το διακόπτη πρέπει να ανοίξεις. Ωραία. Μόλις τον ανοίξει, συνδέεσαι. Την ώρα που ανοίγω λοιπόν και συνδέομαι, μπορεί κάποιος να κάνει παρεμβολές σε αυτήν την σύνδεση και να μην λαμβάνω ή να λαμβάνω μόνο κάποια και κάποια άλλα να τα χάνω. Εστί το όν και το μειών. Έλεγε ο Δημόκρητος, είναι αυτό που αντιλαμβάνεις και αυτό που δεν αντιλαμβάνεις. Ναι, βέβαια, εκπομπές είναι. Εκπομπές είναι και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί άμα πούμε παραπάνω, ναι, που θα λέγαμε ότι ναι, υπάρχουν εκπομπές οι οποίες μπορούν να παρεμβάλλουν. Αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή, με συγχωρείς, όταν εσύ πας να τραγουδήσεις και αρχίζει ο άλλος, ρε κόψε και αυτά, τι θα τραγουδήσεις. Άρα τώρα βάλεις να εκπέμπει. Αυτό είναι κάποιο όμως ορατό, το βλέπω, το ακούω, είναι μπροστά μου. Ναι, αγόρι μου, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς εκπέμπουμε και ο άλλος ακούει στα 15, 20, 30, 150, 20.000 έχει, πώς το λέμε, χιλιόμετρα στη Φλόριντα, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού. Επομένως, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί με συγχωρείς, όταν σκέφτεσαι εσύ δεν εκπέμπεις. Βεβαίως. Δεν μπορείς να έχεις ένα επίπεδο σκέψης το οποίο η ένταση, δηλαδή τα βατ που λέμε που βγάζεις, να είναι πολύ ισχυρά αυτά τα βατ και τα πιάνουν οι άλλοι στα 2, 3, 5 χιλιόμετρα. Φυσικά γίνεται αυτό. Φυσικά και μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Φυσικά και οι παρεμβάσεις μπορούν να είναι στραβές και ανάποδες. Και δυστυχώς, τον τελευταίο τον καιρό παρατηρούμε. Μόνο στραβές. Ναι, παρατηρούμε κάποια πραγματάκια τα οποία δυστυχώς δεν έχουν περιέλθει στη γνώση του κοινού με ο μικρογιώτα και ύψιλον.